Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του μεγάλου ήρωα του ελληνισμού και της Κύπρου, του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Έχουν γραφεί πολλά για τη ζωή του μεγάλου ήρωα. Είναι δύσκολο να συγκρατηθεί κανείς και να μην συγκινηθεί διαβάζοντας τον αγώνα του και πώς έφυγε από αυτή τη ζωή. Στις 15 Νοεμβρίου του 1955 μαθητές στην Πάφο, μαθητές γυμνασίου, έκαναν συγκέντρωση και διαδήλωση από εκείνες που έκαναν τότε ως αντιπερισπασμό. Οι Άγγλοι φυσικά ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τους συλλάβουν ή ακόμα και να τους πυροβολήσουν. Εκεί συνέλαβαν και τον Ευαγόρα, οδηγήθηκε στις αγγλικές αρχές, τον δίκασαν. Φυσικά εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μία μέρα πριν δικαστεί, γιατί η δίκη αναβλήθηκε αρχικά και έγινε επανάληψη, πήκε στο σχολείο και αφήνει στην έδρα του δασκάλου ένα μήνυμα που αναφέρει: «Παλιοί συμμαθητέ, αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του, δεν κάνει να τον κλαίτε, λίγα λουλούδια του μαγιού σκορπάτε του στον τάφο, του φτάνει αυτό μονάχα. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, είναι δύσκολο να κρατήσει κανείς τη συγκίνησή του. Είναι αθάνατος πραγματικά ο ήρωας, διότι οι Έλληνες θα τον θυμούνται, εκείνον και τη θυσία του εις το διηνεκές, και μπορεί να μην κατάφεραν οι μεγάλοι αυτοί οι μύθεοι ήρωες της ΕΟΚΑ, οι Κύπροι ήρωες, να ευωδοθεί ο σκοπός που έδωσαν τις ζωές τους, δηλαδή την ένωση και μόνο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, και τίποτα από αυτά που έχουν κάνει τελικά οι μεγάλες δυνάμεις με τη συνένεση των πολιτικών Αθηνών και Λευκωσίας, γιατί έτσι όπως δημιούργησαν ένα ελληνικό κράτος εκμεταλλευόμενοι το αίμα των ηρώων του 1821 για να φτιάξουν ένα κράτος κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους, ένα ελλαδικό κράτος, το ίδιο παραβίασαν και τη βούληση του κυπριακού ελληνισμού, μη αφήνοντάς τον να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα και δημιουργώντας αυτό το κράτος εκεί που δημιούργησαν, όπου κάλεσαν και τον Ατίλα κιόλας εκεί και του επέτρεψαν να καταλάβει το βόρειο τμήμα, και παίζουν μια φαρσοκομωδία έκτοτε με 200.000 Έλληνες της Κύπρου να είναι πρόσφυγες, τα σπίτια τους και οι περιουσίες τους να επικίζονται και να υφαρπάζονται, ο Ατίλας να προχωράει στο Βαρόσι και στη νεκρή ζώνη και να προκαλεί διαρκώς, και εκείνοι να βγάζουν χαρτιά με δηλώσεις και ανακοινώσεις, αν είναι δυνατόν. Αλλαγή δόγματος της Άγκυρας από την εποχή που κυβερνούσαν η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, η Κεμαλική, αναφέρεται στις εκαθαρίσεις που έχουν γίνει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις το ΦΑΣ, η γερμανική η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, κάνει ανάλυση όσον αφορά την αλλαγή πολιτικής της Τουρκίας, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, τις αμυντικές δαπάνες και τον εξοπλισμό της Άγκυρας. Φυσικά όλα αυτά είναι γνωστά και στην Ελλάδα. Είναι θετικό που τελευταία, γιατί είχαμε κι άλλο γερμανικό δημοσίευμα εχθές, σας ενημερώσαμε από αυτό το κανάλι, που ζητούσε από τη νέα διακυβέρνηση της Αμερικής, τη διακυβέρνηση Biden, να συμμαζέψει την Τουρκία. Φυσικά όπως είπαμε και η Γερμανία μπορεί να συμμαζέψει την Τουρκία, φτάνει να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδος και της Κύπρου, δύο Ευρωπαίων εταίρων της, και όχι να υποστηρίζει και να εξοπλίζει την Τουρκία, καθώς και να τη διασώζει στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια από την επιβολή κυρώσεων. Τα τουρκικά μέσα έχουν ενοχληθεί τα μέγιστα από τις ασκήσεις που γίνονται.
Η Μιλιέτ αναφέρει για 4 χώρες που ανέλαβαν δράση εναντίον της Άγκυρας, μιλάει για ελληνικά μαχητικά και το αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα F-15 της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναφέρουν ότι στέκεται στο πλευρό της Ελλάδος. Τους έχει ενοχλήσει η παρουσία των δυνάμεων αυτών στην Κρήτη, τόσο και το Ισραήλ που λένε οι Τούρκοι, οι Μιλιέτ, ότι κήρυξε πολεμικό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναφέρει ότι οι δυνάμεις αυτών των 4 χωρών, εννοεί φυσικά την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, ότι βάλουν εναντίον της Τουρκίας. Κάνει αναφορά και στη Γαλλία ότι κάλυψε διαδικασίες κατά υποβρυχίων, σενάρια έρευνας και διάσωσης, καθώς και σενάρια προσομοίωσης πολέμου μεταξύ πλοίων. Μιλάει προφανώς για την άσκηση Noble Dina. Αυτά από τα τουρκικά μέσα. Είναι μεγάλη η ενόχληση που έχουν από την ισχυρή παρουσία των συμμάχων μας στην περιοχή της Κρήτης, μια περιοχή που προσπαθούν οπωσδήποτε, ειδικά την περιοχή νοτίως και νοτιοανατολικά της Κρήτης, να υφαρπάξουν. Έχουν κάνει τα πάντα, τόσο με το παράλογο, παράνομο και άκυρο τουρκολιβικό λεγόμενο μνημόνιο, όσο και με τις απέλπιδες προσπάθειες να πλησιάσουν την Αίγυπτο, το καθεστώς Σίσι. Φυσικά ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ο οποίος οφείλει στην Ελλάδα, στηρίχθηκε διπλωματικά όταν είχε αναλάβει την εξουσία. Αν θυμάμαι καλά, η Ελλάδα είχε κινηθεί κατά κάποιο τρόπο ούτως ώστε να μην του επιβληθούν κυρώσεις όταν είχε αναλάβει, και γενικά γνωρίζει ότι στόχος της Άγκυρας είναι να εγκαθιδρύσει στην Αίγυπτο, στη μεγαλύτερη σε ισχύ χώρα του αραβικού κόσμου, ένα καθεστώς φιλικό προς εκείνη, ομοιάζον με το καθεστώς Μόρση, ούτως ώστε να ελέγξει την Αίγυπτο και μέσω της Αιγύπτου και της παρακείμενης Λιβύης να καταφέρει να ελέγξει τον αραβικό κόσμο και τη Βόρεια Αφρική. Η Αίγυπτος είναι χώρα κλειδί λόγω του πληθυσμού και της ισχύως της, και το γνωρίζουν αυτό οι Τούρκοι και προωθούν τα σχέδιά τους. Μιας και μιλήσαμε για την Αίγυπτο, ένα εντυπωσιακό μνημείο βρέθηκε από νορβηγογαλλική αρχαιολογική αποστολή στην Όαση Μπαχαρέια. Πρόκειται για το παλαιότερο μοναστηριακό μνημείο. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο στην Αίγυπτο το παλαιότερο, αλλά ίσως και σε όλο τον κόσμο. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στον 4ο ή τον 3ο αιώνα στην περιοχή Τελ Γκανούμπρ Ασρ Ελ Αγκούζ. Πρόκειται για περιοχή 370 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αιγύπτου, το Κάιρο. Στις κατασκευασμένες επεκτάσεις του μοναστηρίου έχουν κατασκευαστεί 19 δωμάτια, εκκλησία, 2 πέτρινες αίθουσες, και εκεί σε τοιχογραφίες βρέθηκαν φυσικά επιγραφές γραμμένες στην ελληνική γλώσσα που κάνουν αναφορά σε βιβλικά και πατερικά κείμενα και τεμάχια από πύληνα αγγεία με ελληνικές φυσικά επιγραφές. Έχουμε τονίσει και εμείς πολλές φορές από αυτό το κανάλι την διαχρονική παρουσία του ελληνισμού στην Αίγυπτο, ο οποίος υπάρχει και σήμερα εκεί με την ελληνική παροικία, η οποία, παρόλο που έχει μειωθεί ο αριθμός της εφόσον έχουν εκδιωχθεί από το καθεστώς Νάσερ, αν δεν απατώμε, τη δεκαετία του 60, και φυσικά είναι εκεί η έδρα του Πατριάρχη μας, του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη, Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, αλλά σε παλαιότερες εποχές, στην απότατη αρχαιότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία, κυριαρχούσε ο ελληνισμός, πριν τη δημιουργία των δυναστειών των Αιγυπτίων Φαραώ, μετά και την εκδίωξη των Περσών που κατήχαν την Αίγυπτο και τη δημιουργία της μεγάλης αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και των κρατών των διαδόχων, πάλι κυβερνούσαν την Αίγυπτο οι Έλληνες, μετά το Μεγάλο Αλέξανδρο η ελληνική δυναστεία των Πτολεμαίων,
μέχρι την τελευταία βασίλισσα, την Κλεοπάτρα, η οποία φυσικά ήταν Ελληνής, και κατόπιν, μετά ένα διάλειμμα ρωμαϊκής κατακτήσεως, εφόσον διαλύθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίστηκε σε δύο κράτη, το Ανατολικό και Δυτικό. Το Ανατολικό, στο οποίο κυριαρχούσαν οι Έλληνες και μετασχηματίστηκε στην ένδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Αίγυπτος ήταν σημαντικό τμήμα της και κυβερνά το φυσικά από την Ελληνική Αυτοκρατορία, από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι τη στιγμή που εισέβαλαν οι Άραβες και απολέστη η Αίγυπτος.